5 και 20 τα ξημερώματα. Έντρομοι θαμώνες μπειραριές σε πάροδο της λεωφόρου Μακαρίου στη Λάρνακα γίνονται μάρτυρες εμψυχρό δολοφονίας. Θύμα, ο Παναγιώτης Χριστοδούλου, 40 χρόνων από τη Λάρνακα, άλλος γιο της Καμαρκώτης, το Κορμί, πατέρας 4 παιδιών. Φερόμενος ως δράστης, ο ιδιοκτήτης της μπειραρίας, Γιώργος Ξούρουπας, 45 χρόνων από την Αραδή. Φαίνεται ότι δράστης και θύμαν είχαν προσωπικές διαφορές. Φαίνεται ότι το περιστατικό έγινε σε κοινή θέα και υπάρχουν αρκετοί αυτόψιοι μάρτυρες, ναι. Σύμφωνα με πληροφορίες, Καμαρκώτης και Ξούρουπας πριν από τη στιγερή δολοφονία συναντήθηκαν άλλες δύο φορές σε δύο διαφορετικές μπειραρίες. Στις 5 και 20 όμως, το θύμα έκανε το μεγάλο λάθος και μετέβη στην μπειραρία του Ξούρουπα προκειμένου να τα ξαναπούν. Μαρτυρίες θαμώνων που κατέχει η αστυνομία αναφέρουν ότι σημειώθηκε νέα λογομαχία και ο Ξούρουπας ανέσυρε πυροβόλο όπλο και πυροβόλησε το θύμα. Το θύμα έχει δεχτεί αριθμό σφαιρών. Οι υπηρεσίες της αστυνομίας είναι στη σκηνή και διεξάγουν εξετάσεις και ο ακριβώς αριθμός των σφαιρών δεν έχει διαπιστωθεί ακόμα. Στη σκηνή του εγκλήματος βρέθηκαν 13 κάλικες. Το θύμα δέχθηκε αρκετές σφαίρες στο κεφάλι, το στήθος, την κοιλιά, το χέρι και το πόδι. Αμέσως μετά τη διάπραξη της εμψυχρό δολοφονίας, μπροστά στα έντρωμα βλέμματα δεκάδων θαμώνων, ο δράστης τράπηκε σε φυγή και προσπάθησε να διαφύγει προς τα κατεχόμενα μέσω του οδοφράγματος του Περγάμου. Αφού κατάφερε να περάσει από τον έλεγχο των Βρετανικών βάσεων, στο σημείο ελέγχου του ψευδοκράτους, οι λεγόμενοι αστυνομικοί ζήτησαν την ταυτότητά του με σκοπό την έκδοση ασφάλειας αυτοκινήτου, υποδεικνύοντάς του να σταθμεύσει στην άκρη του δρόμου. Τότε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, άφησε την ταυτότητά του και απομακρύνθηκε με ηλικιώδη ταχύτητα προς άγνωστη κατεύθυνση. Το θύμα είχε συλληφθεί πριν από 3 μέρες για υπόθεση ναρκωτικών και σύμφωνα με πληροφορίες πίστευε πως ο Γιώργος Ξούρουπας ήταν το άτομο που έδωσε πληροφορίες στην αστυνομία γι' αυτόν. Το θύμα είχε συλληφθεί πριν από λίγες ημέρες από την αστυνομία. Μάλιστα. Νωρίς το απόγευμα, ο Ξούρουπας προσπάθησε να διαφύγει και πάλι προς τα κατεχόμενα, αλλά από άλλη διαδρομή και συγκεκριμένα από τον κάτω πύργο της Λυρίας. Η δημοσιοποίηση της φωτογραφίας του όμως από την αστυνομία ήταν καθοριστική, αφού αναγνωρίστηκε στην περιοχή από αστυνομικό εκτός υπηρεσίας και συνελήφθη. Στην κατοχή του βρέθηκε και το φωνικό όπλο. Ο ύποπτος δεν προέβαλε αντίσταση και φέρεται να παραδέχθηκε τη διάπραξη του εγκλήματος. Ο Ξούρουπας αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ενώπιον δικαστηρίου για έκδοση διατάγματος κράτησής του. Αύριο θα εξακριβωθούν και τα αίτια του θανάτου του Παναγιώτη Χριστοδούλου από την ενομισμένη νεκροτομή που θα διενεργηθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσίας.